Και τελειώνουμε σήμερα με την τελευταία ομάδα, πρέπει να την πω, αλλά δεν είναι ομάδα, γιατί δεν είναι ολόκληρη εδώ. Είναι μόνο η Αντωνία Διαμαντάκη, είναι αρχιτέκτονος και εκπροσωπεύει την ομάδα Πηλίκο, που μας έρχεται από τα Χανιά και ειδικεύεται στη δόμηση με φυσικά υλικά. Θα μας τα πει η ίδια. Ευχαριστώ, Κάλια. Natural. Natural, ήθελα να πει. καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαι η Αντωνία Διαμαντάκη. Είμαι αρχιτέκτονας, έρχομαι από τα Χανιά, όπως μας είπε η Κάλια. Και είμαι μέλος της ομάδας Πηλίκο. Το Πηλίκο αποτελείται από μια ομάδα ατόμων που έχουν σχέση με την κατασκευή και έχουν κοινό ενδιαφέρον τη δόμηση με φυσικά υλικά. Στόχος της ομάδας είναι η επαναφορά παλαιών τεχνικών δόμησης με φυσικά υλικά και η αναζήτηση καινούριων τεχνικών με σύγχρονα μέσα και σημαντικότερα είναι η διάδοσή τους στο ευρύτερο κοινό. Τι ακριβώς τώρα είναι δόμηση με φυσικά υλικά? Προτού ο άνθρωπος αρχίσει να χρησιμοποιεί βιομηχανοποιημένα υλικά στην κατασκευή, όπως είναι κυρίως το τσιμέντο, χρησιμοποιούσε αυτά που του προσέφερε η γη, όπως είναι το χώμα, η πέτρα, το ξύλο, τα άχυρα και το καλάμι. Τα υλικά αυτά, με την κατάλληλη επεξεργασία, τα μετατρέπει σε δομικά υλικά για να ικανοποιήσει την εκάστοτε ανάγκη του. Η ομάδα Πηλίκο επικεντρώνεται στην έρευνα και στην εφαρμογή του χώματος σαν δομικό υλικό. Ειδικότερα, υπάρχουν διάφορες τεχνικές κατασκευής, όπως είναι οι πληθιές, που είναι μείγμα χώματος άμμου, νερού και φυσικών ινών, όπως είναι το άχυρο και το πριονίδι, το οποίο τοποθετείται σε καλούπι και στεγνώνει στον ήλιο. Έχουμε μετά τη συμπιεσμένη γη, η Rammed Earth, η οποία είναι τεχνική όπου ένα μείγμα υγρού χώματος, άμμου και χαλίκι τοποθετείται σε λεπτές στρώσεις και συμπιέζεται μέσα σε ένα καλούπι, δημιουργώντας ένα συμπαγές τοίχο γης. Ακόμα έχουμε κατασκευές με αχυρόμπαλες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και σαν υλικό πλήρωσης, αλλά και σαν φέρουσες κατασκευές, με την κατάλληλη τοποθέτησή τους. Βλέπουμε από πάνω μια κατασκευή με αχυρόμπαλες που χρησιμοποιούνται σαν πλήρωση και κάτω δεν φαίνεται πολύ καλά, ένα στόλος από αχυρόμπαλες μόνο. Έχουμε ακόμα την τεχνική δόμησης με κόμπ, στην οποία έχουμε ένα μείγμα από χώμα, άχυρο και νερό, το οποίο πλάθεται και δημιουργούνται λίγες και καμπύλες επιφάνειες που θυμίζουν γλυπτά. Τεχνική πολύ εύκολη στην εφαρμογή του. Ακολουθεί ο τσατμάς, όπου έχουμε ένα πλέγμα από καλάμι, πάνω στο οποίο πλέκεται ένα μείγμα από χώμα, άχυρο και νερό. Ακολουθούν τα πυλοκονιάματα, τα οποία χρησιμοποιούνται στο σοβάτισμα των τοίχων, αλλά και στη στρώση υδαπέδων, αποτελούνται από μείγμα κοσκινισμένου χώματος, λεπτόκοκκης άμμου και φυσικών ινών για τις εσωτερικές επιφάνειες, ενώ στις εξωτερικές στο μείγμα προστίθενται ακόμα υλικά όπως το λινέλαιο ή καζεΐνη με ασβέστη για να αδιαβροχοποιηθούν. Τέλος, έχουμε και τα φυτευτά δώματα, όπου το δώμα επικαλύπτεται με κάποια υλικά για τη στεγανότητά του και πάνω σε αυτά τα υλικά τοποθετείται χώμα όπου αναπτύσσονται φυτά με χαμηλό ριζικό σύστημα. Με αφορμή τώρα την οικονομική κρίση και δεδομένες τις κοινωνικές περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες καλούμαστε να ζήσουμε, σαν ομάδα Πηλίκου θεωρούμε αναγκαία να αναθεωρήσουμε τις ανάγκες μας, τον τρόπο ζωής μας και τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια, ο τρόπος που ζούμε μαρτυρά ότι μας έχουν δημιουργηθεί ψεύτικες ανάγκες, οι οποίες στην τελική δεν βελτιώνουν τη ζωή μας, αλλά την υποβαθμίζουν, μετατρέποντάς μας σε καταναλωτικά όντα που εξαντλούν τους φυσικούς πόρους. Στον τομέα της κατασκευής, πρέπει σιγά-σιγά να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν και άλλα υλικά εκτός από το τσιμέντο και τα σίδερα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία 50 χρόνια και έχουν μεγάλη ενσωματωμένη ενέργεια για να παραχθούν. Αυτό που λείπει όμως για να γίνει πραγματικότητα η δόμηση με φυσικά υλικά στη χώρα μας είναι η εκπαίδευση των μηχανικών στη χρήση αυτών των υλικών, η κωδικοποίηση της χρήσης τους στην πολεοδομική νομοθεσία και η ενημέρωση του κόσμου ώστε να περάσει στη συνείδησή του ότι μπορεί να χτίσει με αυτά τα υλικά, επιβαρύνοντας το ελάχιστο περιβάλλον μας. Ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει ότι ζώντας σε ένα περιβάλλον με φυσικά υλικά και πολύ περισσότερο όταν συμμετέχει και ο ίδιος στη δημιουργία του, εκτός του ότι πετυχαίνει ένα υγιή τρόπο ζωής, καταφέρνει να έχει και επαφή με το πραγματικό του εαυτό. Μπαίνοντας στη διαδικασία να συμμετέχεις και ο ίδιος στην κατασκευή, όχι μόνο έρχεσαι σε επαφή με τη φύση και τα υλικά που σου προσφέρει, αλλά έρχεσαι σε επαφή και με άλλους ανθρώπους, αναπτύσσοντας μια άλλη μορφή κοινωνικότητας που βασίζεται στην άμεση και ουσιαστική επαφή. Έχει αλλάξει λίγο η σειρά.
καταλάβετε. Αυτή η άμεση συμμετοχή έχει σαν αποτέλεσμα να νιώθουμε τις κατασκευές, τη φύση και τους συνανθρώπους μας σαν προέκταση του εαυτού μας, αναπτύσσοντας έτσι ένα αίσθημα σεβασμού απέναντι σε αυτά. Είναι ευκαιρία λοιπόν τώρα, αν όχι επιτακτική ανάγκη, να επιστρέψουμε στις παλιές τεχνικές κατασκευής, αλλά και να αναπτύξουμε νέες που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και που ενισχύουν τη συλλογικότητα και όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει λόγος να διαπραγματευτούμε την άνεση και την ποιότητα του τρόπου ζωής μας. Πολλοί ακούγοντας τη διαδόμηση με φυσικά υλικά, φέρνουν στο μυαλό τους το γνωστό παραμύθι με τα τρία γουρουνάκια. Τα πράγματα δεν είναι έτσι όμως. Με τη σωστή μελέτη και εφαρμογή των εκάστοτε τεχνικών, μπορούμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα εξασφαλίσει άνεση, ποιότητα, αισθητική και εντός εισαγωγικών την πολυτέλεια που αναζητά ο σύγχρονος άνθρωπος. Κλείνοντας, δεν ξέρω αν η δόμηση με φυσικά υλικά και η συμμετοχή σε αυτή είναι θεραπευτική. Για τον καθένα μας όμως είναι σίγουρα ψυχαγωγική. Ακολουθούμε μερικές εικόνες από διάφορα σεμινάρια που έχουμε οργανώσει σαν ομάδα και βλέπουμε ότι περνάμε πολύ καλά. Και σας καλούμε να έρθετε και εσείς να το απολαύσετε. Thank you.